ομάδας και αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, ο φίλος ο Ανδρέας Λευκαρίδης, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο ευτυχέστερος των ευτυχών. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια, Ανδρέα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μπόλικος κόσμος. Είπα καλημέρα γιατί πριν λίγο ξυπνήσαμε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Ναι, ευτυχώς πόνισε το ύπνο. Γι' αυτό που. Λοιπόν, δικαιολογημένα πανηγυρίσατε. Μια χαρά. Μπόλικος κόσμος. Πανηγύρισε η Λάρνακα. Πώς είδες το χθεσινό παιχνίδι γενικά τις αναμετρήσεις με το ΑΠΟΕΛ και η επόμενη μέρα μας ενδιαφέρει? Ήταν καταπληκτική τελική. Πιστεύω φέτος ήταν η καλύτερη τελική που παίχτηκαν τα τελευταία τρία χρόνια με αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια, κοντινά σκορ. Η παρουσία του κόσμου ήταν φανταστική. Είναι αυτό που τόσα χρόνια ήθελα να δω στο Κήτιο και τελικά έγινε πραγματικότητα, το έζησαμε. Όλοι οι Λάρνακα ήταν εκεί. Η επόμενη μέρα, τι να σας πω για την επόμενη μέρα. Αφήστε με να διασκεδάσω λίγο τη σημερινή μέρα. Ναι, όταν έλεγα επόμενη μέρα εννοώ η προτεραιότητα σας κλπ. Αλλά εντάξει, είναι λογικό. Ακόμη να μην έχετε συνέρθει από την ψεσινή αναμέτρηση, από την ψεσινή διασκέδαση και όλα τα σχετικά. Θεωρείς ότι δικαία κατακτήσατε τον τίτλο και πώς είδες τους βασικούς σας αντιπάλους στον ΑΠΟΕΛ? Γιατί κρατώ αυτό που είπες, κορυφαίοι τελικοί τουλάχιστον στην τελευταία τριετία που παίζατε συνεχώς με τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν πάρα πολύ δίκαιο, πιστεύω, το ότι κερδίσαμε το πρωτάθλημα εμείς. Που τη στιγμή που σπάσαμε την έδρα του ΑΠΟΕΛ δύο φορές μέσα στο Λευκόδεο, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε πανάξια προαθλητές με την αξία μας. Το ΑΠΟΕΛ, όπως και η ΑΕΚ, ήταν στη φετινή σεζόν ισοδύναμες ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες. Και από τους δύο πάγκους είδαμε πάρα πολύ καλές τακτικές, στην άμυνα περισσότερο. Νομίζω ότι χάρηκε ο κόσμος το άθλημα. Αυτόν τον κόσμο αναμένεις ότι ή αρκετόν από αυτόν τον κόσμο θα κρατήσετε στο άμεσο μέλλον ή θα εξαρτηθεί η πορεία της ΑΕΚ για το αν το Κήτιο ξαναγεμίσει ή εν πάση περιπτώσει πάλετε από ενθουσιασμό? Πιστεύω ότι σιγά σιγά το Κήτιο θα αρχίσει να γεμίζει, γιατί η ΑΕΚ είναι πλέον στις μεγάλες ομάδες τα τελευταία τρία χρόνια και βλέπουμε ότι κάθε χρονιά ο κόσμος είναι και περισσότερος. Αγαπάει το άθλημα. Εχθές, αν βλέπατε τον κόσμο, πόση χαρά ένιωσε στο παιχνίδι, τι παλμό είχε, πιστεύω ότι. Θύμησε πεζοπορικού αρχές δεκαετίας του 90. Μπράβο, ναι. Ήταν από διάφορες ομάδες. Από Ανόρθωση, Σαλαμίνα, Ομόνια, ό,τι ομάδα ήθελε, έβρισκε στο γήπεδο μαζί με την ΑΕΚ. Μαζί με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, φωνάζαμε όλοι μαζί. Ήταν όπως παγιά ο πεζοπορικός. Όντως ήταν στιγμές κοινοτικού. Μάλιστα. Εσύ θα παραμείνεις, αν αντιλαμβάνομαι, στο πιδάλιο και μαζί με τεχνική ηγεσία κλπ. Θα προσπαθήσετε να φτιάξετε μια ομάδα που να διατηρείτε έτσι σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και στόχους. Η ομάδα θα είναι σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σίγουρα. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι πρόεδρος της κρατοσφαιρικής ΑΕΚ για την νέα σεζόν, αλλά είναι σίγουρο ότι πάντα και πάντα θα είμαι κοντά στην αγαπημένη μου ομάδα, να βοηθώ όπως μπορώ. Ακόμη δεν έχω αποφασίσει. Πάντως ταύτισες το όνομά σου με την νεότερη ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ. Αυτή είναι αλήθεια, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι πραγματικότητα. Ναι, εντάξει, μπορεί να το χαρακτηρίζεις και έτσι, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η οικογένεια μου εγωίθησε, όλοι οι χορηγοί, όλοι όσοι αγαπούν το άθλημα, παγιοί παίχτες, παγιοί παράγοντες. Νομίζω ότι έχει παιδιά που μπορούν να λάβουν, που ήταν δίπλα μου τόσα χρόνια, έμπειρα μαζί με τη δική μου βοήθεια. Δεν χρειάζεται πάντα να είμαι εγώ για να παίρνει προαθλήματα. Πιστεύω ότι υπάρχει ο κόσμος της Λάρνακας που μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα ό,τι έκανα και εγώ. Μα το μήνυμα σου είναι ότι η ΑΕΚ έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ανεξάρτητα προσώπων, καλαθοσφαιριστών, παραγόντων ή τεχνικής ηγεσίας. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και θα παραμείνει για πολλά χρόνια μεγάλη ομάδα.
Σαφέστατο μήνυμα. Και πάρε συγχαρητήρια, Ανδρέα Λευκαρίδη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.